Γεια σας. Δημήτρη μου, ξεκινάμε με σένα. Αυτό είναι φόρμα το... Το μπλε είναι μπλε. Φόρεμα, ναι. Τι ωραία μανίκια, τι ωραίο χρώμα, τι ωραίο... Mm. Εδώ ο γιακάς... Ναι. Θεωρούσα ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το ύφος αυτού του φορέματος, το... αυτό από πάνω. Γενικά αυτά που κάνεις σε μένα μου αρέσουν, το έχω ξαναπεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήθελε όμως αυτό το ρούχο από πάνω, γιατί είναι πάρα πολύ στενό. Αν κράταγες όμως το ρούχο με το πουκάμισο, που γενικά και σαν χρώμα μου αρέσει, δεν είναι ωραίο το παντελόνι. Okay. Ήθελε σίγουρα μια καμπάνα από κάτω. Όχι επειδή είναι 60's ή είναι 70's η καμπάνα. Ήθελε κάτι άλλο από κάτω. Ήθελε ίσως ένα αλφα, κάτι άλλο. Ξέρεις τι θα πρότεινα εγώ, γιατί το κάνεις πάρα πολύ συχνά. Θα βάζει ένα ωραίο καλσόν σε ένα ωραίο χρώμα, μοβ, μπλε, με ένα ωραίο τακούνι. Ναι. Αλλά αυτό τα που είναι, για να δω το παπούτσι σου. Το έβαλα επειδή ήταν πάρα πολύ μακρύ το παντελόνι. Ναι, ναι, ναι. Και δεν γινόταν να βάλω κάτι άλλο. Με ένα τακούνι σαν αυτό που είναι της μορτασίας το τακουνάκι, λοιπόν. Ναι. Σε ένα ωραίο και αυτό ίδιο χρώμα. Και δεν θα φοράγα από κάτω το παντελόνι. Okay. Εσύ ξέρεις να μαγειρεύεις, είπες. Ξέρω. Γιατί δεν έχεις μάθει και στη μορτασία, παρά μόνο τις έχεις μάθει να μαγειρεύετε βαθμούς. Δεν μαγειρεύω βαθμούς. Τις έχω βάλει και δύο, μου έχει βάλει και αυτή δύο. Τις έχεις μάθει να μαγειρεύει βαθμούς. Φαγητά θα τις μάθεις και όλα είναι λίγο να κάνει. Θα τις μάθω. Όχι μόνο βαθμούς, ε. Μετά από το παιχνίδι. Δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω αυτές τις μέρες. Για να συνεχίσουμε τώρα με το χεράκι της Σοφίας εκεί. Μικρή και πονηρή. Δεν μπορώ. Sorry. Να πάει η Ιωνίσια μου. Χριστιανά, έλα. I like the colors of αυτό το look. Πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Μου αρέσει... Actually, μου αρέσει αυτό το φόρεμα. Πρόσεχε τα μάτια σας. Μου αρέσει το φόρεμα και που το έβαλες από πάνω από αυτή την πλούζα. Δεν είμαι σίγουρη για τα παντελόνια, όχι σαν ιδέα, because μου αρέσει, but σαν πατρόν. Νομίζω ότι αυτά έπρεπε να είναι πιο στενά, ώσπου εκεί που τελειώνει το φόρεμα και ως το γόνατο, ή maybe τα κουμπιά ανοίγουν. Ανοίγουνε. I mean, αυτό θα ήταν και cool αν ήθελες και... Okay, do you know, actually, ένα λεπτό, να σου πω, να σου βάλω αυτό. Ναι, με αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται. Ίσως νομίζω ότι τα παντελόνια... Αυτά ήταν λάθος για το πατρόν τους. Αλλά μου αρέσουν τα κουμπιά, αλλά όχι με αυτό το look. Το because μου αρέσει που είναι και πιο στενό στη μέση και στα hips σου. Και έπρεπε να έχεις και περισσότερο όγκο, I think, εκεί που είναι και τα παπούτσια. Okay. Και μου αρέσουν τα παπούτσια, η φιάπα τους. Τα υπόλοιπα δεν μου αρέσουν. Κρύβεται. Πάλι καλά. Να σου δώσω αυτό σήμερα, just because... It's Christmas. Actually, εγώ δεν θέλω να είμαι Ebenezer Scrooge σήμερα. Δεν είμαι Ebenezer Scrooge, ούτε είμαι το Grinch. Σίγουρα. Αλλά... Με θυμίζει Sweeney Todd σήμερα. Ναι. Με τα κεκάκια, ναι. Θέλω. Definitely θέλω να παίξεις λίγο έξω από το comfort zone σου. Εντάξει. Ευχαριστώ. Και τώρα, Στέλιο, εσύ. Και χρόνια πολλά, φυσικά. Χριστιανά, εσύ την έφτιαξες με την καρυδόπιτα? Όχι. Ούτε καρυδόπιτα έφτιαξες. Ούτε ρούχα έφτιαξε αυτήν την εβδομάδα. Δεν έφτιαξα. Έχεις αλωνίσει τα fast fashion. Δεν είναι όλα fast αυτά που φοράω. Σχεδόν. Μόνο το ένα. Τα υπόλοιπα δεν είναι. Μάλιστα. Τουλάχιστον προτιμάς τις συνεργασίες. Πολύ. Άκου. Αυτό το styling είναι κακό. Που... Τα δαχτυλίδια ή συνδυασμοί μεταξύ τους? Τα δαχτυλίδια ούτε που τα βλέπω. Okay. Λοιπόν, άκου. Είναι ωραίο το πουκάμισο με το φόρεμα. Ναι. Το παντελόνι είναι τελείως εκτός. Θα μπορούσε να είναι το πουκάμισο με το παντελόνι, όντως. Με άλλα παπούτσια. Ναι. Αυτά τα παπούτσια δεν ταιριάζουν καθόλου με αυτό το look. Εντάξει. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται. Άγιος Βασίλης έρχεται. Για να μην... Αν έχουν τεθεί καλά τα κορίτσια, όμως. Αν είναι καλά κορίτσια, που είναι. Πολύ καλά. Θα
βάλω ένα σε αυτό. Είναι ο καλός, ο Άσος. Έκλεψε τα Χριστούγεννα. Να σου πω την αλήθεια, δεν είναι πολύ καλός. Είναι ο ξεκάθαρος αμάντρες τέλειο. Είναι κανονικός. Okay. Δηλαδή... Okay, yeah. Ευχαριστώ. Τελική βαθμολογία τώρα, σήμερα. 7,6. Εντάξει, ευχαριστώ. Μπορείς να επιστρέψεις.